2.000, 2.300, 2.400, δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό, αλλά κάπου εκεί πέρα. Ενδεικτικά. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ δυναμικό τμήμα. Όσο αφορά πάλι τον αριθμό των φοιτητών. Το πρόβλημα που μπορεί να έχει το τμήμα είναι ότι το προσωπικό του, ομόνιμο προσωπικό, είναι μόνο 3 άτομα αυτή τη στιγμή υπηρετούν. Το δεύτερο τμήμα είναι το τμήμα πληροφορικής και τεχνολογίας υπολογιστών. Το τμήμα αυτό και αυτό είναι ένα καλό τμήμα, με την έννοια ότι έχει αρκετούς φοιτητές, έχει ένα ικανοποιητικό αριθμό διδασκόντων, έχει 7 μέλη δηλαδή μόνιμο προσωπικό, και νομίζω ότι μπορεί, είναι βιώσιμο κατά τη γνώμη μου, και μπορεί να συνεχίσει την πορεία του, ιδιαίτερα δε αν ενσωματώσει ή ενσωματωθεί μέσα σε μια σχολή. Και το τρίτο τμήμα είναι το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου, το οποίο έχει 6 μέλη επιστημονικό προσωπικό, έχει 6 καθηγητές, αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα αναφορικά με την προσέλκυση με τους φοιτητές. Έχουμε λίγους σχετικά φοιτητές, κατά τη γνώμη μου βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη, και θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να κρατήσουμε δυνάμεις ή να δούμε πώς το τμήμα αυτό θα μπορέσει να αξιοποιήσει ό,τι έχει να προσφέρει μέσα σε μια σχολή. Το πρόβλημα γενικότερα της Καστοριάς, και αυτό είναι και εκεί πέρα, είναι, αν θέλετε, η δικιά μου ανησυχία, η μεγαλύτερη ανησυχία έναντι συναδέλφων που μπορεί να υπηρετούν στην Κοζάνη ή στη Φλόρινα, είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το παράρτημα Καστοριάς δεν αποτελεί σχολή. Ναι. Δεν είναι σχολή. Αυτό που λέγαμε ουσιαστικά εδώ και πολύ πολύ γύρω. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο νέος νόμος είναι πολύ καθαρός σε αυτό το σημείο. Δηλαδή ο νέος νόμος λέει ότι η διοικητική, ακαδημαϊκή και οργανωτική μονάδα είναι η σχολή. Και τμήματα στην ουσία υπάρχουν μέσα στο νέο νόμο, αλλά υπάρχουν για να δηλώσουν ότι αυτοί οι οποίοι διδάσκουν ένα πρόγραμμα σπουδών, έτσι, συνιστούν τμήμα. Δεν λέει πολλά πράγματα. Η ουσία είναι η σχολή. Δηλαδή ομοειδή προγράμματα σπουδών, συγγενή, έτσι, τα οποία συγκατοικούν, είναι μαζί και οργανώνονται από τον διευθυντή της σχολής ή από τον κοσμήτορα, όποια ορολογία θέλετε μπορείτε να διαλέξετε. Εάν δεν δημιουργηθεί σχολή εδώ στην περιοχή μας, δεν ενσωματωθούν σε μια σχολή τα τμήματα αυτά, κινδυνεύουμε να τα χάσουμε? Κοιτάξτε, όχι μόνο του Διεθνούς Εμπορίου που είναι στην επικίνδυνη ζώνη. Ναι, θα σας πω, κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχει η εξής εκτίμηση. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι αν δεν υπάρξει σχολή στην Καστοριά, δεν μπορεί να λειτουργήσει μια σωστή εκπαιδευτική μονάδα. Ό,τι άλλο γίνει, που μπορεί να γίνει, ο νόμος βέβαια δεν το προβλέπει έτσι εύκολα όπως μερικοί νομίζουν. Αυτό που ενδέχεται να γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το σωστό κατά μένα, είναι να υπάρχει η βάση της σχολής σε ένα άλλο μέρος, π.χ. στην Κοζάνη, και να λειτουργεί το τμήμα εδώ πέρα, να λειτουργεί το πρόγραμμα σπουδών εδώ πέρα. Αυτό δεν ευσταθεί. Δηλαδή δεν ευσταθεί ούτε με οικονομικά κριτήρια, ούτε με διοικητικά κριτήρια, ούτε με ακαδημαϊκά κριτήρια. Τώρα, αν οι πολιτικές παρεμβάσεις είναι τόσο μεγάλες που μπορούμε σε περίοδο ύφεσης να ανεχθούμε τέτοιο πράγμα, τότε συγχαρητήρια. Αλλά νομίζω ότι ένας λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος δεν θα έμπαινε σε αυτή τη λογική. Και δεν πρέπει να εξετάζει αυτή τη λογική και δεν πρέπει να την προωθεί αυτή τη λογική. Διότι αυτή είναι μια, θα έλεγα, ιτοπαθής λογική. Έτσι, και η Καστοριά αξίζει πολύ περισσότερο από το να εξακολουθεί να είναι ένα παράρτημα ενός κεντρικού ΤΕΙ. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο, γιατί κοιτάξτε, μπορεί να δημιουργηθεί σχολή και με ένα τμήμα και με ένα πρόγραμμα σπουδών. Ναι. Ναι, δεν χρειάζεται να είναι 2 ή 3, μπορεί και ένα μόνο πρόγραμμα σπουδών να συνιστά σχολή, σύμφωνα με τον νέο νόμο. Το σημαντικό στοιχείο λοιπόν, οπότε εγώ θεωρώ ότι η εκτίμησή μου πάντα είναι ότι το σενάριο το οποίο πρέπει να αποτραπεί και πρέπει να είναι το χειρότερο σενάριο για την Καστοριά είναι να μεταφερθούν όλες οι υποδομές στην Κοζάνη. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, παρότι ότι υπάρχουν
συνάδελφοι. Για να γίνει. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν. Γι' αυτό αυτή είναι η δικιά μου ευθύνη. Ακούγεται όμως, κύριε Γιαννά. Ακούγεται από Κοζανίτες. Από Κοζανίτες. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να περπατήσει. Να σας πω γιατί δεν μπορεί να περπατήσει. Το επιχείρημα το οποίο λένε οι συνάδελφοι, κάποιοι συνάδελφοι, είναι κοιτάξτε, γιατί δεν μαζευόμαστε όλοι εδώ πέρα. Θα κάνουμε ένα ΤΕΙ το οποίο θα έχει συνοχή, θα έχει λιγότερα τμήματα βέβαια και θα μειώσουμε κατά πολύ το κόστος λειτουργίας. Γιατί δεν θα πληρώνουμε για θέρμανση, δεν θα πληρώνουμε για φύλαξη, δεν θα πληρώνουμε για μια σειρά από πράγματα. Υπάρχουν τα εξής ερωτήματα εδώ πέρα που μπαίνουν. Το πρώτο και σημαντικό, το οποίο νομίζω, γι' αυτό νομίζω ότι είναι ανέφικτη αυτή η λύση, είναι πρέπει να μας δείξουν αυτοί που υποστηρίζουν αυτή την άποψη ότι μπορούμε να μαζευτούμε όλοι στην Κοζάνη. Οι υποδομές που υπάρχουν στο ΤΕΙ στην Κοζάνη δεν είναι αρκετές για να φιλοξενήσουν όλα τα παραρτήματα. Εγώ αμφιβάλλω αν μπορούν. Ακόμα και αν συγχωνευτούν. Ακόμα και αν συγχωνευτούν. Δηλαδή, κοιτάξτε, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, το οποίο έχει τώρα 2.400 ενεργούς φοιτητές, πού θα τους βάλει στην Κοζάνη? Σωστό. Αυτοί θέλουν αμφιθέατρα. Αυτοί θέλουν εργαστήρια. Αυτοί θέλουν χώρους. Πού είναι αυτοί οι χώροι? Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το ΤΕΙ, δεν διαθέτει αυτούς τους χώρους. Ναι. Οπότε δεν είναι μόνο το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων που θα πάει. Θα πάνε και κάποια παιδιά της Φλόρινας, θα πάει και το Τμήμα Πληροφορικής από εδώ που έχει ένα ικανό αριθμό φοιτητών, θα πάνε και κάποια παιδιά από τα Γρεβενά, θα πάνε, καταλάβατε. Δηλαδή δεν μπορεί, για να μαζευτούν όλοι εκεί πέρα, πρέπει αυτό να είναι ρεαλιστικό, να μπορεί να γίνει, να μπορούν να γίνουν μαθήματα. Δεν αντέχει λοιπόν η κτηριακή εγκατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Να τους φιλοξενήσει όλους. Ας μας δείξουν ότι αντέχει και το ξανασυζητάμε. Το δεύτερο όμως κριτήριο το οποίο θεωρώ ότι είναι αδύνατο και δεν πρέπει να λειτουργήσουμε έτσι. Δεν μπαίνει η λογική πόσο κοστίζει η θέρμανση στην Καστοριά. Γιατί και η Καστοριά θερμαίνεται και η Φλόρινα θερμαίνεται, παραδείγματος χάρη. Και τα Γρεβενά. Και τα Γρεβενά. Η διαφορά είναι όμως ότι το κόστος θέρμανσης στην Καστοριά είναι πολύ λιγότερο, γιατί υπάρχουν πολλά περισσότερα παιδιά. Ενώ υπάρχουν πολύ λιγότερα παιδιά στη Φλόρινα και πολύ λιγότερα παιδιά στα Γρεβενά και πολύ λιγότερα παιδιά στην Πτολεμαΐδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπαίνει θέμα ότι τα παραρτήματα μας βάζουν μέσα. Δεν σας βάζουν μέσα τα παραρτήματα. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το μέσο κόστος αναφοιτητή. Αν έχεις μεγάλο μέσο κόστος αναφοιτητή, κύριε, τότε είσαι προβληματικός. Προβάλλεται δηλαδή και αυτό το επιχείρημα από την Κοζάνη? Όχι, αυτό προβάλλεται από εμένα σαν αντεπιχείρημα στους Κοζανίτες οι οποίοι λένε ελάτε όλοι εκεί πέρα και να κλείσουμε τα παραρτήματα. Οπότε θεωρώ λοιπόν ότι όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάμε όλοι στην Κοζάνη δεν έχουν κάνει δεν έχουν κάνει ένα σχεδιασμό και δεν μας τον έχουν δείξει για να τον δούμε. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα και για άλλους λόγους περιφερειακής ανάπτυξης κτλ. Ο δεύτερος, οπότε θεωρώ ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι δεν θα υπάρξει τίποτα στην Καστοριά. Αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε και πρέπει να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε για το διάστημα αυτό και θα σας πω λίγο το χρονοδιάγραμμα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να διεκδικήσουμε την έδρα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Ανταλλάσσοντας την με την πληροφορική. Όπως εφόσον έρθει εδώ η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ναι. Ναι, δεν συζητιέται. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δηλαδή πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική την οποία την ακούω από τους πολιτικούς, την ακούω από κάποιους άλλους συναδέλφους, να τα έχουμε όλα. Ναι, δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Βέβαια. Δεν μπορείς να πάθεις. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Θα πάρεις κάτι, αλλά κάτι θα δώσεις. Και αν συμφωνήσουμε σε ένα συνολικό κείμενο, αυτό θα είναι ένα κείμενο ισορροπιών, συμβιβασμού, το οποίο δεν θα είναι όλοι πλήρως ικανοποιημένη, αλλά θα είναι ικανό για να κάνει το ίδρυμά μας βιώσιμο και να συνεχίσουμε να επιτελούμε το έργο μας. Το θέμα είναι να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Η καλύτερη δυνατή λύση λοιπόν για την Καστοριά, σκεφτόμενη κάτω από το καστοριανό πρίσμα, είναι να συνταχθούν όλες οι δυνάμεις, οι τοπικοί φορείς, οι βουλευτές, οι εκπαιδευτικοί, όσοι μπορούν να συνταχθούν στον κοινό στόχο που πρέπει να είναι η διεκδίκηση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Πόσο εύκολο είναι να μας τη δώσουν?
Είναι πολιτικό το θέμα. Κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν θα μας το δώσουν. Είναι θέμα πολιτικών πρωτοβουλίων. Είναι θέμα πολιτικών πρωτοβουλίων και θα σας πω γιατί. Θα μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Οπότε πιστεύω, και δεν είναι μόνο πολιτικές πρωτοβουλίες, για να μην θεωρήσουμε ότι είναι μόνο πολιτικές πρωτοβουλίες, είναι και θέμα μιας ορθολογικής διαχείρισης των πραγμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, και αν βάλουμε τη λογική να δουλέψει, αυτό είναι το σωστό να γίνει. Μπορώ να επιχειρηματολογήσω και για τα δύο. Οπότε η πρώτη μας επιλογή είναι να έχουμε τη σχολή διοίκησης και οικονομίας και πρέπει εκεί να εστιάσουμε όλη μας την προσοχή. Υπάρχει και μία δεύτερη εναλλακτική, για να μην φανούμε ότι είμαστε αρτιοσκληρωτικοί και δεν υποχωρούμε σε τίποτα και είτε το θέλουμε αυτό ή τίποτα άλλο. Mm-hmm. Υπάρχει και μία δεύτερη λογική. Η δεύτερη λογική είναι να μην έρθει η ΕΣΔΟ εδώ σαν βάση, σαν σχολή, αλλά να δημιουργηθούν στην Καστοριά δύο σχολές. Μπορεί να γίνει αυτό, να δημιουργηθεί μία σχολή οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, η οποία στην ουσία θα συνενώνει τα δύο προγράμματα των δημοσίων σχέσεων και του διεθνούς εμπορίου, και κατά δεύτερον να γίνει μία σχολή πληροφορικής, η οποία θα συνενώνει τα τμήματα τα οποία βρίσκονται, το τμήμα το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα, μαζί με δύο τμήματα από τα Γρεβένα. Mm-hmm. Οπότε έτσι θα έχουμε δύο σχολές στην Καστοριά, θα διατηρήσουμε τις δυνάμεις που έχουμε, θα είμαστε ίσως μπορεί και λίγο καλύτερα, έτσι. Αλλά και γι' αυτό χρειάζεται να είναι η δεύτερη μας επιλογή και όχι η πρώτη μας επιλογή, διότι καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει πρόβλημα από άλλες περιφέρειες, υποπεριφέρειες που θα λένε, κοιτάξτε, πήρε δύο η Καστοριά, τα Γραμμένα πήρα μηδέν, καταλάβατε, δηλαδή θα πάμε σε ένα τέτοιο σχήμα. Οπότε καλό είναι να είναι μια δεύτερη επιλογή αυτή, και να μην πάμε πιο κάτω, δηλαδή να σταματήσουμε στις δύο επιλογές. Ποια ήταν η απήχηση όλων αυτών των προτάσεων? Κοιτάξτε, τα νέα δεν είναι πολύ θετικά για τις προτάσεις μου ή για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπήρξε ανταπόκριση. Ναι, κοιτάξτε, όλοι είναι θεωρούν τις προτάσεις αρκετά σοβαρές. Θεωρούν ότι είναι προϊόν μιας όριμης σκέψης. Αυτό μπορώ να το πω. Θεωρούν ότι θα πρέπει να εξεταστούν. Αλλά δεν είναι διατεθειμένοι, ενώ κατανοούν τη λογική που διέπει τις προτάσεις αυτές, οι περισσότεροι, επειδή διανύουμε μία περίεργη εκλογική περίοδο σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν έχουν οι χρόνο. Περισσότεροι, όχι δεν έχουν χρόνο. Διάθεση. Δεν έχουν διάθεση, δεν θέλουν να το συζητήσουν, γιατί ξέρουν ότι ό,τι και να συζητήσουν θα δημιουργήσει προβλήματα στην υποψηφιότητά τους. Κάποιος θα τους πει μπράβο που το λες και κάποιον θα εναντιώσουν και είναι πολύ λεπτά τα θέματα να τοποθετηθεί σήμερα. Εκεί που ακούγαμε για πολιτικό κόστος, τώρα θα ακούμε για ακαδημαϊκό κόστος. Αυτό είναι ένα ακαδημαϊκό κόστος και ίσως οφείλεται και στο το παράδοξο της κυρίας Υπουργού, είναι ότι η ίδια λέει να μην πάμε σε βουλευτικές εκλογές, αλλά έχει βάλει ένα μηχανισμό να γίνουν εκλογές σε όλα τα ιδρύματα. Πότε είναι να γίνουν εκλογές αυτές? Κοιτάξτε, εξαρτάται από ίδρυμα σε ίδρυμα. Εμείς έχουμε ορίσει την ημερομηνία εκλογών στις 17 Ιανουαρίου. 17 Ιανουαρίου, επομένως. 17 Ιανουαρίου οι καθηγητές του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα κληθούν να εκλέξουν 6 μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος. Mm-hmm. Το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος θα αποτελείται από 11 μέλη, 6 μέλη εσωτερικά καθηγητές, ένα μέλος εκπρόσωπο των φοιτητών, από τους μεταπτυχιακούς και τους προπτυχιακούς φοιτητές ένα μέλος, και 4 μέλη εξωτερικά, δηλαδή εκτός του ΤΕΙ, οι οποίοι θα προέρχονται μετά από εισηγήσεις των εσωτερικών μελών και θα είναι διαπρεπείς προσωπικότητες από τον κόσμο των γραμμάτων, των τεχνών, της οικονομίας, της κοινωνίας κτλ. Επομένως, θα πρέπει τώρα να περιμένουμε μέχρι αυτή την ημερομηνία και στη συνέχεια να δούμε και να εξετάσουμε τις οποιασδήποτε προτάσεις πέσουν στο τραπέζι. Ωραία. Να δούμε λίγο, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που με ρωτάτε και είναι σημαντικό να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας για να καταλάβουν τη διαδικασία. Και για να τονίσω τη διάσταση ότι η τελική επιλογή είναι πολιτική κυρίως. Mm. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς πάει το πράγμα. Ο νόμος λέει. Ο νόμος που έχουμε μπροστά μας λέει το εξής, ότι για να πάμε σε μια σύσταση σχολών, κατάργηση, σύσταση, οτιδήποτε είναι αυτό, αυτό μπορεί να γίνει, θα περιμένει το Υπουργείο τις προτάσεις μέχρι το τέλος Απριλίου. Ναι. Έτσι. Γιατί μέχρι τέλος Απριλίου θέλει να περιμένει το Υπουργείο? Διότι
το χρονοδιάγραμμα που έχει βάλει είναι θα γίνουν εκλογές μέχρι τις 16-17 πέστη Ιανουαρίου. Μετά τις εκλογές πρέπει να οριστούν, μάλλον να εκλεγούν τα εσωτερικά, να συγκροτηθεί το Συμβούλιο από τα εσωτερικά και τα εξωτερικά μέλη. Mm-hmm. Αυτοί πρέπει να προκηρύξουν εκλογές για τον πρίτανη του Ιδρύματος. Οπότε πάλι έχουμε ένα μήνα εκλογική διαδικασία για να βγει ο πρίτανης. Αφού βγει ο πρίτανης μπαίνει σε μια διαδικασία να πάει στη σύγκλιτο του Ιδρύματος και να προτείνει διάφορες σχολές υποδημιουργία, τις οποίες τις εγκρίνει, παίρνει τη γνώμη της σύγκλιτου και τις υποβάλλει στο Συμβούλιο Διοίκησης για να φύγει μια πρόταση από το ΤΕΗ, το νέο ΤΕΗ πέστε, προς το Υπουργείο. Προς το Υπουργείο. Αυτά όλα θέλει να τα κάνει, θέλει να τα έχει η κυρία Υπουργός μέχρι το τέλος Απριλίου. Είναι λίγο αδύνατον να μπορεί να γίνει όταν δεν θα έχει, είναι πολύ δύσκολο να εκλεγεί πρίτανης πριν από τα τέλη, ας πούμε, Φεβρουάριος, Μάρτιος. Τα τέλη, ας πούμε, Μαρτίου, είναι πολύ δύσκολο να, εκεί πέρα περίπου θα έχουμε εμείς ένα νέο πρίτανη. Και πώς θα γίνει η διαβούλευση, να δούμε τις προτάσεις. Μα δεν έχει διαβούλευση, γι' αυτό σας λέω όλα αυτά, πώς θα τα πάρει αυτά η κυρία Υπουργός μέχρι τέλη Απριλίου. Άρα είναι πολύ δύσκολο να τα πάρει μέχρι τότε. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να πάνε αυτά όχι κατευθείαν στο Υπουργείο, πρέπει να τα διοχετεύσει αυτά η κυρία Υπουργός στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας, που είναι μια αρχή η οποία εξετάζει τις προτάσεις αυτές και προτείνει και αυτή τη γνώμη της προς το Υπουργείο, και μετά το Υπουργείο αποφασίζει αν αυτές οι προτάσεις είναι που θα... Και όλο αυτό το σχήμα πρέπει να λειτουργήσει για να μπούμε στα μηχανογραφικά. Τα καινούργια μηχανογραφικά που θα βγούνε, αυτά που θα βγούνε δηλαδή Φεβρουάριο, το Μάιο. Θα... Όχι, θα βγούνε Μάιο. Τώρα Μάιο θα πάει, γιατί σήμερα το Φεβρουάριο. Κάπου εκεί πέρα θα πάει. Ναι, εκεί πέρα θέλει να το πάει. Το Μάιο λοιπόν, Ιούνιο, δεν ξέρω πότε, θα βγάλει τα καινούργια μηχανογραφικά. Τα καινούργια μηχανογραφικά πρέπει να έχουν αποτυπωμένα τις νέες σχολές. Τις νέες δομές. Τις νέες δομές που θα μπουν τα παιδιά. Οπότε τι λέει όλο αυτό? Έτσι όπως έτσι όπως διαφαίνεται, τι έχουμε? Έχουμε από τη μία εκλογική διαδικασία η οποία δεν είναι ικανή να αναδείξει τον καινούργιο οργανισμό και τις νέες σχολές μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει η κυρία Υπουργός. Άρα αν θέλει η κυρία Υπουργός να λειτουργήσει ο νόμος, και αν δεν έχει προτάσεις από τα ιδρύματα, είπαμε από το δικό μας είναι δύσκολο να έχει προτάσεις για την εκλογική διαδικασία, από άλλα ιδρύματα που δεν έχουν, που έχουν διοικούσες επιτροπές, μπορεί να έχει προτάσεις, αλλά από αυτά είναι δύσκολο να έχει προτάσεις μέσα στα χρονικά αυτά όρια, τότε αν δεν κατορθώσουν, πολύ δύσκολο, αν δεν κατορθώσουν να τις προσφέρουν, τότε εκείνη με το μηχανισμό που έχει κεντρικά θα ορίσει ποιες είναι οι σχολές. Χωρίς να μας λάβει υπόψη της. Χωρίς να μας λάβει υπόψη. Τώρα τι έχει κάνει? Μας έχει πει με επιστολή της την 1η Νοεμβρίου, μας έχει γνωστοποιήσει, περιμένω ανυπόμονα τις απόψεις σας. Αλλά εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα. Εμείς δεν έχουμε κάνει, γιατί λέμε υπάρχει θεσμικό πρόβλημα, ποιος να κάνει τις προτάσεις? Η νέα διοίκηση πρέπει να τις κάνει. Τώρα όποιος και να τις κάνει, δεν έχει σημασία. Και θα πάμε εκεί στην εκπνοή του χρόνου για να προλάβουμε τις προτάσεις. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί το θέμα να είναι πολιτικό και όχι αμιγώς ακαδημαϊκό. Μάλιστα. Έχει ακαδημαϊκή διάσταση, αλλά έχει και πολιτική διάσταση. Η δικιά μου πρωτοβουλία ήταν μια διαδικασία να αρχίσει από τώρα μια συζήτηση μέσα στο ίδρυμά μας. Μην τυχόν και οριμάσει κάτι, έστω και με τη συμβολή τη δικιά σας, των ΜΜΕ και άλλων φορέων γενικότερα, μην τυχόν οριμάσει κάτι σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο περιφέρειας κτλ. Και πάει μια πρόταση την οποία δεν μπορεί να αγνοήσει η κυρία Υπουργός. Ναι. Διότι τώρα έχει ένα λευκό χαρτί και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αν πάρει ένα κείμενο ή κάποια πρόταση η οποία έχει την υποστήριξη κάποιων φορέων, τότε ίσως σκεφτεί διπλά πριν υποβάλλει την δικιά της πρόταση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννά. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά νομίζω ότι ήσασταν αναλυτικότατος. Λίγο πολύ όλοι έχουμε αντιληφθεί.
και έχουμε καταλάβει ότι θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, διότι δεν μπορούμε να αφήνουμε το χρόνο να περνά ανεκμετάλλευτος, γιατί θα αποφασίσει το Υπουργείο Παιδείας, Υγείας πήγα να πω, το Υπουργείο Παιδείας για εμάς, και τότε νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ αργά. Διακυβεύονται πολλά πράγματα και για το ΤΕΙ ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και για τη δική μας εδώ περιοχή. Ναι, και νομίζω ότι οι τοπικοί παράγοντες, καθώς και οι πολιτικές προσωπικότητες του νομού, πρέπει να τους απασχολήσει ως πρωταρχικό μέλημα το θέμα αυτό σε αυτούς τους λίγους μήνες, ναι, και να εστιάσουν αποκλειστικά σε αυτό το θέμα και να μην ακούσουμε πάλι θα το δούμε, θα πάμε, θα το συζητήσουμε, θα γυρίσουμε, θα ξανακάνουμε σύσκεψη, θα... όλα αυτά χάνουμε χρόνο ο οποίος είναι πολύτιμος για να κάνουμε τις απαραίτητες διασυνδέσεις και να μπορέσουμε να προωθήσουμε ό,τι είναι καλύτερο για την περιοχή μας. Δυστυχώς είμαστε και γενικότερα σε εκλογές, διότι έχουμε και τις εκλογές τον Φεβρουάριο, τις βουλευτικές, οπότε και το πολιτικό ζήτημα που προκύπτει, ναι, εντάξει, αντιλαμβάνεστε. Ναι, είναι και αυτό ένα συμβίο των καιρών. Αλλά δυστυχώς μακροπρόθεσμα δεν μπορούν να μπαίνουν τέτοια εμπόδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα δούμε βεβαίως ποια θα είναι η απήχηση από όλο αυτό και μακάρι να αρχίσει ο διάλογος και να συγκροτούνται οι προτάσεις. Είτε έχουμε εκλογές είτε όχι. Διακυβεύονται πολλά, το ξαναλέω. Ελπίζω καλό, και εγώ. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Ευχαριστώ και εγώ. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και για το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και το παράρτημα της Καστοριάς με τον Διευθυντή τον κύριο Γιαννά. Θα το δούμε βεβαίως το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες. Τώρα, αλλάζοντας κλίμα, έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε στην Αθήνα η ΕΔΕΙΑ. Η συνέλευση έγινε με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΔΕΙΑ και μέλους της ΕΔΕΙΑ Γιώργου Πατκανά. Να βρεθεί τρόπος προκειμένου να απεμπλακούν τα χρέη των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης. Σκοπεύουν να ζητήσουν τα μέλη της ΕΔΕΙΑ από τον Υπουργό Οικονομικών. Το θέμα αυτό απασχόλησε την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΙΑ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΔΕΙΑΚ και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΙΑ Γιώργου Πετκανά. Καλέσαμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση μελών της ΕΔΕΙΑ, όπου είχα την τιμή και προείδρευσα εκεί γνωρίζοντας το θέμα ίσως καλύτερα από άλλους συναδέλφους από άλλες ΔΕΙΑ της Ελλάδος και θέσαμε κάποια θέματα, ερωτήματα και δρομολογήσαμε τις επόμενες κινήσεις για να πεμπλακούμε από αυτήν τη φορολογική ανομαλία που προκλήθηκε στις 9 ΔΕΙΑ, διότι φτάσαμε δυστυχώς σήμερα να έχουμε ληξιπρόθεσμες δόσεις ώστε να μην μπορεί να καλυφθεί αυτή η υποχρέωση, με αποτέλεσμα να μην έχουμε καθαρή ασφαλιστική ενημερότητα, που σημαίνει δεν μπορούμε να πληρώνουμε, να εισπράττουμε και να γίνεται όλη η διαδικασία της ΔΕΙΑ της δικής μας και των υπολείπων. Θέλω στο σημείο αυτό να πω ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις είναι κοινοφελείς μεν, είναι ειδικού σκοπού δε, αλλά στα φορολογικά τους διατηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας και φέρονται ως ανώνυμες εταιρείες. Πάνε λοιπόν στα δάνεια του δημοσίου τα ληξιπρόθεσμα με τα όποια αυτά συνεπακόλουθα ποινικά και άλλα δικήματα. Ο κύριος Πετκανάς εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα ληφθούν υπόψη από τον Υπουργό Οικονομικών τα αιτήματα των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης. Να κάνουμε μία παράσταση στα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, τόσο τα πολιτικά στελέχη όσο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, για να τους γνωστοποιήσουμε το θέμα. Δεύτερον, να εφαρμοστεί μια προγενέστερη απόφαση του 2007 του τότε Υφυπουργού Πέτρο Δούκα, που έλεγε ότι από την ετήσια επιχορήγηση το 3% ένα μέρος εκείνου να αποπληρώνει το 30% για την ακρίβεια τη δόση, ώστε να είμαστε φορολογικά ενήμεροι. Να διορθωθεί τέταρτον το σύστημα τάξης, ώστε να υπάρχει και μια τρίτη επιλογή εκτός της εφάπαξης καταβολής ή των δόσεων ανά μήνα ή εξάμηνο της ειδικής αυτής ρύθμισης που πρόκειται για τις 9 αυτές προβληματικές, θα μπορούσαμε να πούμε, στα οικονομικά ΔΕΙΑ, ώστε να μπορέσει να φαίνεται καθαρή η φορολογική τους ενημέρωση. Και τέλος, εάν όλα αυτά δούμε ότι δεν πιάσουν τόπο για τις δύσκολες αυτές οικονομικές συγκυρίες που περνάει ο τόπος μας, η χώρα μας σήμερα, να γίνει ένα πάγωμα, θα λέγαμε, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, της καταβολής αυτών των δόσεων, ώστε να συνεχίσουν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν κανονικά με τις υπηρεσίες τους. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Ποιο?
Ποιος είπε ότι η ποιότητα κοστίζει? Home and Care. Ακούστε τιμές. Skip. Υγρό πλυντηρίου 66 μεζούρες 13,90. Velaflex σπρέι μαλλιών 400 μιλιλίτρων 4,50. Ariel σκόνη πλυντηρίου 70 μεζούρες 13,90. Dove αφρόλουτρο 750 μιλιλίτρων 3,60. Lenor συμπυκνωμένο μαλακτικό ρούχων 2 λίτρων 4,80. Fairy υγρό πιάτων 1 λίτρου 2,35. Home and Care. Χαρτικά, απορριπαντικά, καλλιντικά για οικιακή και επαγγελματική χρήση, επώνυμα γερμανικά προϊόντα σε τιμές χαμηλότερες των εκτόσεων. Γράμμου 179 στην Καστοριά, απέναντι από το στρατόπεδο Μαθιουδάκη. Learning to support so that you keep learning to succeed. KLS, Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. KLS Καστοριά, Τολεμαίων 3, τηλέφωνο 24670-21113. KLS Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων, τηλέφωνο 24670-21225. KLS Γρεβενά, Θεοδόρους Γιάκα 4, τηλέφωνο 24620-82790 και στο διαδίκτυο kls.gr. KLS for guaranteed success. Φυσικά πετρώματα, φύσης έργα σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε τον πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρ. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στον χρόνο. Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία. Για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν, Παναμάρ, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο, Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Εδέσης. Στο σπίτι σου, δημιούργησε, ανανεώσου και νιώσε την ατμόσφαιρα του ονείρου. Διαμαντοπούλου, χαλή, κουρτίνα, λευκά είδη. Χαλί μοντέρνο, κλασικό, παιδικό. Δώστε την πραγματική διάσταση στις λέξεις μοντέρνο σπίτι. Ασλάνις Home, Ρίτσι, Disney και πολλά άλλα κορυφαία ονόματα σας περιμένουν. Διαμαντοπούλου. Επαγγελματικά Roman Roller. Στοράκια ηλεκτρικά μηχανικά. Αυτοματοποιημένα για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Διαμαντοπούλου. Σε εμάς θα βρείτε βρεφικά είδη, παιδικά μικροέπιπλα Disney, ταπετσαρίες τοίχου και επίπλων και επώνυμα λευκά είδη. Αναλαμβάνουμε και τη ραφή των υφασμάτων σε όλη την Ελλάδα. Διαμαντοπούλου. Όλα για το σπίτι. Λεωφόρος Γουναράδων 5. Περιοχή Χλόης. Τηλέφωνο 83382. Σας προβληματίζει η τιμή του πετρελαίου?
Το πράσινο σπίτι έχει τις λύσεις. Συστήματα θέρμανσης με βιοκαύσιμα.